Θέλω να με βοηθήσει να χτυπήσει το βιολογικό ρολόι τη Κατερίνα. Θέλω να ηχογραφεί όλε τι συζητήσει με στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, μπαίνει στο αυτοκίνητο, πατά αυτό το κόκκινο κουμπάκι, είναι το ρεκ. Βγαίνει από το αυτοκίνητο, πατά αυτό το τετράγωνο κουμπάκι, είναι το stop. Είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο. Δύο μικρά κουμπάκια. Ρεκ, stop. Ρεκ, stop. Το βιολογικό ρολόι ρυθμίζεται από την επίφυση. Η επίφυση είναι ένα μικρό κομμάτι του εγκεφάλου, κονοειδέ, το οποίο εκρίνει τη μελατονίνη, η οποία δίνει ρυθμό στον οργανισμό. Δηλαδή, γιατρέ μου, εγώ τώρα θα πρέπει να τη τρελάνω τη μελατονίνη της. Το πιο βασικό απ' όλα είναι να μην καταλάβει ο White ότι γνωριζόμαστε. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να ανοίξει καμία κουβέντα μαζί του. Σε φοβάμαι. Ναι, βρε κορίτσι μου, αλλά ένα παιδικό δωμάτιο δεν είναι λίγο προσωπική υπόθεση. Ας πούμε, με κάποιον άντρα δεν θα το κάνεις το παιδί. Ναι, έτσι συνηθίζεται. Άγιο μου, τι να σου πω, δηλαδή, πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που έκανες για μένα, που θα κάνεις. Να σου πω, αποφάσισες. Έλα ρε Κατερίνα, μην πιέζεις, δεν μπορώ να διαλέξω. Πρέπει να διαλέξεις, λιλάκι μου όμως. Δεν έχω πρόβλημα, θέλω και τους δύο. Α, ναι, πρόσεχε τι εύχεσαι. Τι εννοείς? Και τους δύο δεν θέλεις? Πάρτε. Δεν το πιστεύω. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μόνο το 8 με 10% του εγκεφάλου του. Εσύ χρησιμοποιείς λιγότερο. Σκάσε, μωρή. Λέμε το θέμα τώρα. Δεν μπορούμε να μαλώνουμε. Με λίγα λόγια, είναι σαν να βάζουμε έναν τεράστιο εξκαφέ να μας ανοίξει μια τρύπα στην άμμο. Που καμιά φορά βαριέται και αρχίζει τις πασχέντζες. Και αν βαρεθεί πάρα πολύ, το ρίχνει στον μπραντεφέρ με τους άλλους εγκεφάλους γύρω του. Ναι. Το ερώτημα είναι, μήπως είναι καλύτερα να τον αφήνουμε στην ησυχία του. Κατσάρω εγώ το Μάκη. Από εδώ και πέρα θα πήγαινα να φέρω εγώ τον Τζέιμς. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Με το Μάκη μας συνέδεται. Τον πάει αυτό ή τον πάω, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, δεν γίνεται. Γιατί εσένα έχει τύχει 1500 φορές και θα καταλάβω τον κατασκοπεύω. Συγγνώμη, με το Μάκη έχετε μιλήσει μετά από αυτό που έγινε στο σπίτι? Όχι, δεν έτυχε. Και τότε πώς θα συνεργαστείτε, αφού δεν μιλήσετε? Να πεις του Μάκη ότι δεν μπορεί να κάνει πίσω τελευταία στιγμή. Είχαμε μια συμφωνία. Και μετά τον χτύπησες. Δεν ήταν ακριβώς έτσι, ήταν αυτοάμυνα γιατί με φίλησε. Ρε κοπέλα μου, η αυτοάμυνα χρησιμοποιείται όταν κάποιος πάει να σε σκοτώσει. Το φιλί δεν θεωρείται επίθεση. Ακόμα και αν έχει φάει τζατζίκι. Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Πώς από εδώ? Εδώ έχω το αρχιτεκτονικό μου γραφείο, εσείς? Έλα εσύ, απίστευτο. Κι εγώ, εδώ είναι το γραφείο του Τζέντι μου. Στέφη, είσαι. Φοβερή σύνδεση. Ναι, ναι, τέλεια. Πάμε. Α, ναι, Κωνσταντίνε, μη σε καθυστερούμε. Πήγαινε εσύ. Μπα, είναι ηρεμέρα σήμερα. Εμάς πάλι καθόλου ήρεμοι. Θέλω να βγείτε να σας κρατήσω ένα καφέ. Όχι, όχι καφέ. Ή πιο αν πολύ σήμερα. Είμαστε στην τσίτα. Εδώ πέρα τι περιμένετε? Τον Φώτη. Τον σύζυγο της Κατερίνας. Ωραία. Πάμε για καφέ και στείλ του μήνου να έρθει στην καφετέρια. Ναι. Ναι. Άντε πάμε. Πού πάμε, Λίλα μου? Για καφέ. Λίλα, και ο Φώτης που τον περιμένουμε θα του στείλει ένα μήνυμα. Δεν πάω, περιμένω άλλο. Έχουν πιαστεί τα πόδια μου. Ναι, η πλάτη σου να δει τι θα πάθει με το ξύλο που θα πάμε. Ολυμπιακός αστέρας της αρχείων 02. Από τότε που του ρίξει τη χιλόπιτα, τον έχει πάρει τελείως από κάτω. Ντρέπεται να δει ακόμα και τη φωτογραφία σου. Και εσύ αντί να τον πάρεις ένα τηλέφωνο να αισθανθεί καλύτερα, βάζεις την Εύη και τον παίρνει για τη δουλειά. Και αν παρεξηγήσει και τα τηλεφωνήματα. Για ποιο λόγο τιμωρεί τους άντρες όταν σε ερωτεύονται? Έχω, τι λες ρε Φώτη, εγώ δεν κάνω τίποτα τέτοιο. Δεν κάνεις τέτοιο πράγμα. Οκ. Περιστερό, Γιάννης και τώρα Μάκης.
Δηλαδή, επειδή σε ερωτεύτηκε ο άνθρωπος, δεν του μιλάς. Συγγνώμη, αυτό που περιγράφεις δεν είναι γυναίκα, είναι Γολγοθάς. Κοίταξε, εντάξει, ντρέπομαι κι εγώ να τον πάρω τηλέφωνο, γιατί δεν ξέρω πώς να τον αντιμετωπίσω. Α, εντάξει, οκ. Εφόσον δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις, θα κάνω εγώ τη μεταφορά του James. Εντάξει, λοιπόν, θα τον πάρω τηλέφωνο. Οκ. Θα τον πάρω, ρε παιδάκι μου, τι πρέπει να τον πάρω τώρα, με αναγκάζει σαν τετράχρονο να τον πάρω μπροστά σου. Τι σε αναγκάζω, ναι. Πάρ' τον τώρα. Κατάνατος, κατάνας. Κατά στα μούτρα μου. Πολλά σκατά όμως, να. Ναι. Γεια σου Μάκη, η Ράνια είμαι. Γεια σου Ράνια. Το πες μία φορά αρκεί. Αυτό ήταν που θα το κάνεις να αισθανθεί καλύτερα. Μάκη μου. Διατάξτε. Ήθελα να σου πω ότι δεν χρειάζεται να νιώθεις άσχημα για αυτό που έγινε τις προάλλες στο σπίτι. Ναι, δηλαδή σου άρεσε. Όχι Μάκη, δεν μου άρεσε. Και τι να πω ρε Φώτη, ότι μου άρεσε να μαζέψει τα πράγματα του να έρθει σπίτι. Δεν ξέρω, εσύ θες να γίνεις διευθύντρια marketing. Αντιμετώπισε τον. Κοίτα Μάκη, δεν είναι ότι δεν μου άρεσε, αλλά κοίταξε να δεις τώρα πουλάκι μου. Μάκη μου, δεν θέλω να... Με ξάφνιασες, κατάλαβες, γιατί εγώ σε βλέπω μόνο σε φίλο. Σαν αντρικό φίλο, γιατί εγώ Ράνια δεν έχω καμία σχέση με τους άντρες που έχεις γνωρίσει μέχρι τώρα. Σαφέστατα και δεν έχει καμία σχέση, γιατί όλοι οι υπόλοιποι έχουν πάνω από 3 εγκεφαλικά κύτταρα. Έλα. Θέλω να πω ότι δεν θέλω να ρισκάρουμε τη φιλική μας σχέση για μια ερωτική. Θα μου κάνεις και εσύ αυτό που μου κάνει και η Λίλα, Το ας μείνουμε φίλοι. Είναι ο τρόπος σας να μας χωρίζετε χωρίς να το παίρνουμε είδηση. Μάκη μου, για να χωρίσουμε πρέπει πρώτα να τα φτιάξουμε. Και σε εμάς δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Εσύ προσπάθησες να με φιλήσεις και εγώ σε χτύπησα με το βάζο. Λοιπόν, ξεπέρασέ το και πάμε παρακάτω. Δεν ξεπερνάω τίποτα. Εάν θέλω να είμαι ερωτευμένος μαζί σου, είναι δικαίωμά μου και δεν μπορείς να με σταματήσεις. Σε προτιμούσα όταν με φοβόσουνα. Μου το πεις, Εντάξει, καλά το πήγαινες. Λίγο πριν ξεσπάσεις, το πήγαινες καλά. Βέβαια δεν ήταν εκεί πολύ όριμο τώρα. Κοίταξε, ρε Φώτη, εγώ προσπάθησα να είμαι γενική, αλλά αυτός δεν ήταν συνεργάσιμος καθόλου. Άρα, τι ώρα να πάω να πάρω τον White αύριο. Και ο Μιχάλης. Του στείλα μήνυμα ότι η Κατερίνα έχει σκολικοειδίτιδα. Αχ, μπράβο, ρε Λίλα, μου ευχαριστώ πολύ. Ρε Ράνια, πες της, σε παρακαλώ, ότι πρέπει να αποφασίσει ποιον από τους δύο να διαλέξει. Γιατί να διαλέξει. Σοβαρά μιλάς τώρα, είσαι με τη μεριά της. Όντως τώρα, εσύ είσαι με τη μεριά μου. Μήπως είσαι θερμόμετρο. Γιατί επί δεκαετίες τώρα οι άντρες μας κερατώνουν και κάνουν παράλληλες σχέσεις. Γιατί μην κάνουν το ίδιο και οι γυναίκες. Σωστά. Και θα είμαι εγώ αυτή η γυναίκα. Ωραία. Θα πάρω το αίμα πίσω όλο του γυναικείου είδους. Ξαπλωτή. Εσύ πολύ αέρα πήρες. Είσαι εδώ για να μαθαίνεις. Συγγνώμη, ρε Λίλα, και θα το συνεχίσει αυτό επάπειρον, δηλαδή. Όχι, ρε παιδιά, επάπειρον. Είναι αρχή ακόμα. Είμαι μπερδεμένη. Μόλις καταλάβω τι θέλω, θα του το πω. Καλά. Και αν εν τω μεταξύ αυτοί οι δύο συναντηθούν. Το γραφείο του Κωνσταντίνου είναι στο ίδιο κτίριο με το πρακτορείο του Μιχάλη. Γιατί ο Θεός είναι άντρας, κατάλαβες. Γιατί όταν πάνε να κάνουν αυτή την κουτσουκέλα, εμείς δεν παίρνουμε είδηση. Αλλά όταν πάμε να κάνουμε ένα τσιλιμπούρδισμα, αυτοί βγαίνουν γείτονες. Όχι, τον Νίκο τον κατάλαβες. Ναι, τον πήρα είδηση μετά από 3 μήνες. Και αν δεν είχε κάτσει αυτό με την ταυτότητα να πάμε στη Βίλα της Ερέτη να δω το προσκλητήριο, θα νόμιζα ότι ο Νικολάκης έχει ζήτηση στα συνέδρια. Το θέμα είναι το εξής. Ότι η μισή Ελλάδα κερατώνει τη σχέση της με την άλλη μισή. Και καλύτερα να είσαι στη μισή που κερατώνει παρά να είσαι στη μισή που κερατώνεται. Καλύτερα να μην είσαι πουθενά, να μην κάνεις καμία σχέση για να μην γίνεις και εσύ μία στατιστική. Δηλαδή τι λέμε τώρα, ρε παιδιά, συγγνώμη. Ότι πρόκειται για γενικό φαινόμενο να το αποδεχτούμε, δηλαδή. Με το Φώτη και τη Ρία, ας πούμε, πρέπει να γίνεται κάτι οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε δεν γίνεται τίποτα οπωσδήποτε. Όλες οι σχέσεις δεν είναι το ίδιο, βρε Κατερίνα μου. Αλλά τέλος πάντων, αν συνεχίσει ο Φώτης να πηγαίνει και να χαϊδεύει εκεί πέρα τα λουλούδια και τα κυπάκια της Ρίας, δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να πιάσει. Δεν βγαίνει με τίποτα αυτό το κομμάτι. Πού να πάει? Το κομμάτι που παίζει στην κιθάρα, ρε Μάκη, δεν βγαίνει. Δεν... Α, γέφερε. Γιατί ξέρεις εσύ κιθάρα? Είχα κάνει κάτι μαθήματα στο παρελθόν, αλλά μετά τα παράτησα. Γιατί τα παράτησες? Γιατί δεν μου αρέσει κιθάρα. Και τότε γιατί τα ξεκίνησες? Γιατί μου άρεσε η Νατάσα που ήταν στη χοροδία, αλλά μετά αυτή τα έφτιαξε με το Σταύρο, οπότε τα παράτησα. Θα δώσεις? Θες να δοκιμάσεις τώρα. Το κομμάτι που εγώ προσπαθώ 2 εβδομάδες να το βγάλω, εσύ επειδή πριν από 15 χρόνια έκανες 2 μαθήματα, νομίζεις ότι μπορείς, Ναι, ρε, εύκολο είναι. Για δες. Σιγά το δύσκολο. Κράτη, εγώ τα παρατάω. Τι να την κάνω, αφού δεν μ' αρέσει η κιθάρα. Ο Μπίλης τι ώρα θα έρθει? Δεν ξέρω. Και εγώ τι θα κάνω τώρα? Γράψε την 6η του Μπετόβεν. Πόσες φορές?
Ωραία, δηλαδή τώρα. Εγώ τι να κάνω, να περιμένω μέχρι να βρω το κραγιόν στο γιακά του Φώτη. Γιατί ρε κορίτσια, υπάρχει τέτοιο θέμα. Κακομοίρη μου, εσύ μην τολμήσεις και πεις τίποτα στο Φώτη. Μην ανησυχείς, είναι δικός μας. Είσαι δεσμευμένος με τον όρκο της ομερτά. Τέλος πάντων, σε δική σας περίπτωση, αν ο Φώτης κάνει την κουτσουκέλα, δεν θα φταίει μόνο αυτός. Δεν κατάλαβα γιατί. Ναι, γιατί. Γιατί η Κατερίνα μου πρέπει κάπως να κρατάς τον άντρα σου. Ωραία η πραγματική αγάπη, αλλά χρειάζεται λίγη βοήθεια. Ας πούμε, ποια ήταν η τελευταία φορά που βγήκατε που κάνατε κάτι ρομαντικό. Συγγνώμη, η Ράνια τα λέει αυτά. Γιατί ρε παιδιά, συγγνώμη, εγώ όταν είχα σχέση με τον Λουκά, δεν την άφηνα να κάτσει. Έβρισκα συνέχεια τρόπους να την τονώσω. Τι τόνωνες, μωρή! Ο Λουκάς τα έκανε όλα. Αυτός δεν πήγαινε ταξίδια, της έκανε ρομαντικά δείπνα. Ναι, εντάξει, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή ο Λουκάς δεν είναι εδώ και είναι παντρεμένος με την ομερτά, μπορούμε, σας παρακαλώ, να μην μιλάμε για αυτό το θέμα τέλος πάντων. Γιατί με. Καλά, καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, αν και υπάρχουν κάποιες ιστορικές ανακρίβειες, έτσι πως τα λέει Ράνια, έχει δίκιο. Έχετε κάνει κάτι έτσι λίγο ρομαντικό με το Φώτη. Εντάξει, ρε παιδιά, οι τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν εκεί πιο εύκολες. Δεν ήταν εύκολες, εύκολες, δύσκολες, δεν έχει σημασία. Να, να έτσι ρουτινιάζει μια σχέση. Να σου πω, γιατί δεν του κάνεις ένα παιδί να τελειώνεται. Γιατί τώρα αυτό είναι λύση, δηλαδή. Ναι, γιατί και ο Φώτης θα είναι ικανοποιημένος και εσύ δεν θα νιώθεις ανασφάλεια και θα σπάσετε και τη ρουτίνα. Συγγνώμη, δηλαδή, εγώ τώρα για να κρατήσω το Φώτη πρέπει να του κάνω παιδί. Πότε γυρίσαμε το κανάλι στη δεκαετία του 60 και δεν το πήρα χαμπάρι. Μπίλη μου, είσαι επίτιμο μέλος εδώ. Μη μιλάς, εκτίθεσαι. Ρεζίλι με έχεις κάνει, ρεζίλι! Όχι, Κατερίνα μου, δεν χρειάζεται για να κρατήσεις το Φώτη να μείνεις έγκυος. Ωραία, τι πρέπει να κάνω. Ενώ αν είχες μείνει έγκυος, τώρα θα σου στο καναπεδάκι σου, στην ησυχία σου και εμάς δεν θα μας έπεφτε η μέση να κουβαλάμε φυτά εδώ πέρα. Δελίλα, να σου πω τώρα κάτι. Πώς είσαι εσύ σίγουρη ότι τα φυτά θα βοηθήσουν το γάμο με το Φώτη? Βοηθάει δηλαδή το φυτό στη μονογαμία? Αφού ο Φώτης κάθε τρεις και λίγο πηγαίνει στις Ρίας να δει αν ξεραίνονται τα φυτά της. Τώρα θα έχει το δικό σας κήπο να ασχολείται. Ωραία, τι άλλα φυτά θέλεις, λέγε. Εγώ. Τι εγώ, δικός μου είναι ο κήπος. Δεν ξέρω τα παιδιά, ξέρω πράσινα να είναι. Αχ, μ' αρέσει που είσαι τόσο συγκεκριμένη. Α, λοιπόν, Ράνια, διαλέξαμε, πήγαινε φέρ το Μαξ. Τι είναι αυτά τα φυτάκια, παιδιά μου, ξέρετε τι είναι? Πράσινα φυτάκια είναι, Ράνια μου. Δεν είπαμε ότι θέλουμε φυτά που να χρειάζονται πολύ φροντίδα? Εκ μέρους του φίλου μου διαμαρτύρομαι για αυτή τη φρικτή σκευωρία. Και πού να ξέρουμε, ρε φίλε, ποια φυτά χρειάζονται περισσότερη φροντίδα, αφού είμαστε άσχετοι. Ναι, φυσικά, ζώντας στην πόλη έχουμε αποξενωθεί τελείως από τη φύση. Μήπως, μήπως θα πάρουμε μια τούγια που μου αρέσει και το όνομα. ΑΕΚ Παναχαϊκή 2-0. Κατερίνα, τι είναι αυτό το πραγματάκι που πετάς σκορ συνέχεια στο άσχετο? Αχ, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Ξαφνικά μου έρχονται στο μυαλό αποτελέσματα αγώνων ποδοσφαίρου. Ποδοσφαίρου ή και μπάσκετ? Όχι, μόνο ποδοσφαίρου. Ξέρεις τι είναι? Όχι, μωρέ, αλλά αγχώνομαι αν είναι και στο Sporting. Α, παιδιά, ο κύριος θα μας βοηθήσει. Μισό, μισό. Γεια σας. Καλησπέρα. Θέλουμε να φτιάξουμε έναν κήπο και θέλουμε φυτά που να χρειάζονται πολύ, πολύ, μα πολύ φροντίδα. Εννοείται ότι θέλετε φυτά που χρειάζονται λίγη φροντίδα. Όχι, όχι, όχι. Θέλουμε να είναι ζώρικα, να σου βγάζουν την Παναγία. Αν είναι τα πρώτα φυτά που φροντίζετε, μήπως να ξεκινήσετε με κάτι πιο εύκολο? Ρε φίλε, γιατί μας πας κόντρα? Δεν θέλουμε εύκολα φυτά. Θέλουμε να ρωσταίνουν, να μαδάνε και να πεθαίνουν. Τι να, αφού επιμένετε. Η γαρδένια είναι φυτό που χρειάζεται πολύ φροντίδα. Ωραία. Η γαρδένια ποια είναι? Αντωνή, παραλαβή. Έχουν τα μπελίτσες. Ωραία, λοιπόν, μαζεύτε τα. Πάμε να φύγουμε, πάρουμε κανένα ωραίο βιβλιαράκι να διαβάσουμε σπίτι για φυτά και ξαναρχόμαστε αύριο να διαλέξουμε. Ναι, ναι, έλα με την Ελίτσα. Έλα και εσύ με την Τούγια. Έλα. Και μετά η Ράνια έβαλε ένα λεοπάρο φρακί και έκανε την Ταρζάν. Δεν μπορώ να σου πει. Θα ήθελα να γνωρίσω τη Ράνια. Μιλάς πολύ συχνά για αυτή. Ναι, φυσικό είναι. Κολλητές είμαστε 6 χρόνια. Είμαστε σε όλες τις ιστορίες μου. Καλά φωνή. Έλα, μωρή. Έλα. Να σου πω, αποφάσισα να μαγειρέψω και μου βγήκε πολύ. Θες να έρθεις από εδώ να φάμε παρέα? Δεν μπορώ, μωρέ. Έχω έρθει και φαγητό με τον Κωνσταντίνο μου. Α, sorry. Sorry, μωρέ. Καλά. Λοιπόν, σ' αφήνω τώρα. Τι έχεις? Τι έχω, δεν έχω τίποτα. Μίλησες με τον Λουκά? Μίλησα με τα παιδιά. Δεν ξέρω, όταν μιλάω με τα παιδιά με μια χαρά και με το που το κλείνω πέφτω στη μαύρη κατάθλιψη. Καλά, θα έρθω από εκεί. Όχι, όχι, δεν έρθει από εκεί. Όχι, γιατί μετά θα μου λες ότι παρατάς τη ζωή σου για μένα και θα έχεις και δίκιο. Άσε, θα πω στο Φώτη και στην Κατερίνα να έρθουν να φάμε παρέα. Καλά, εντάξει, αλλά τουλάχιστον μην βάλεις εκείνες τις ιστορικές ταινίες με τους μεγάλους έρωτες και μυξοκλές. Θα βάλεις μουσικούλα, ναυαστική και όχι έντεχνο ελληνικό. Θα σου σπάσω το στέρεο αν βάλεις έντεχνο ελληνικό. Εντάξει, εντάξει, δεν θα βάλω τίποτα. Λοιπόν, άντε, καλά να περάσετε, ε. Ναι, ναι, φυλάκια, πάει. Γεια. Πάμε καλά. Ναι. Γεια μας. Χαρεί πολύ ο Φώτης που θα σε δει. Δεν μας έρχεσαι συχνά τώρα τελευταία. Αφού με ξέρετε εμένα, μωρέ. Σε ξέρουμε, Μπίλη μου. Όλη μέρα κολλημένος σε αυτή την οθόνη.
Θα περάσει η ζωή σου και δεν θα το έχει πάρει χαμπάρι. Ευτυχώς που έχω και εσένα να με τρέξει τα φυτόρια να κουβαλάω τούγες. Είδες τι τυχερός που είσαι. Καλά, μωρό είναι αυτό που ακούγεται. Ναι. Φωτή! 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 Πού είσαι, ρε! Ο Χριστέ μου, το πήγε και θα υιοθέτησε. Και το άφησε μόνο του. Φώτη! Φώτη! Καλά, πού είναι? Στο κρύψε να σου κάνει έκπληξη. Φώτη! Ποιος Φώτης, παιδί μου, η Ράνια, με τι έγινε? Ράνια, κάπου στο σπίτι υπάρχει ένα μωρό που κλαίει και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε που είναι. Τι κάνει το μωρό στο σπίτι? Δεν ξέρω, θα το φέρω Φώτης. Τι, επειδή δεν του κάνεις εσύ να φέρει ένα δικό του? Το θέμα δεν είναι πως ήρθε, το θέμα είναι ότι κλαίει και δεν μπορούμε να το βρούμε. Καλά, από πού ακούγεται? Άρα, Βάγκη μου, ήρθες. Φώτη, πού είναι το μωρό? Ποιο μωρό? Αυτό που ακούγεται. Καλά, είσαι σοβαρός, ρε. Τι λέτε, ρε παιδιά, ποιο μωρό? Φώτη, συγγνώμη, τι πατέρας θα γίνεις εσύ? Σηκώνεσαι και φεύγεις και παρατάς μόνο του το μωρό στο σπίτι. Ρε, πάτε καλά, ρε. Ποιο μωρό? Εγώ ένα μια σειρά με CD αγοράσα. Χαλαρωτικούς ήχους. Έχει θάλασσα, αδελφίνια. Αυτή είναι η χειμωρό. Άντε, ρε Φώτη, μας κόψε, χόλιασες με τις βλακίες σου. Ρε, πάτε καλά. Εντάξει. Αγαπάκι μου, κοριτσακάκι μου, μικρό μου κοριτσάκι, τι έγινε? Τρόμαξε για το μωρό? Είδες που έχεις μετρικό ένστικτο? Έλα, παιδιά, είμαι κι εγώ εδώ στο τηλέφωνο. Είμαι. Με κάνεις νευρασθενικιά στο τέλος. Ολυμπιακός Λάρισα 2-0. Τι Ολυμπιακός, τι λέει, μωρή, Κατερίνα! Είναι ημίχρονο ή έχει λήξει? Ελ, αγαπάκι της. Να σου πω. Δεν θα έρθει, κροτός. Εγώ είμαι, ναι, κάτι ακούγεται. Όχι. Σαν να βρίζει η Ράνια. Ναι, αγαπάκι μου, δεν σου είπα. Έχω γράψει κι εγώ ένα CD με βρισιές της Ράνιας για κάτι τέτοιες ώρες. Έλα, ρε Ράνια. Να σου πω, θα σε πάρω πια μετά γιατί γίνεται χαμός. Δεν τα ακούω, τέλος πάντων. Καλά, πες του Φώτη, θα τον πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο, τα ψάλλω ένα χεράκι. Άντε, καληνύχτα. Σιγά, βρε Κατερίνα μου. Ένα CD με χαλαρωτικούς ήχους μωρών ήταν. Πώς κάνεις έτσι? Για πες τα, ρε. Παιδιά, δεν θέλω να το συζητήσω, εντάξει. Πάντως, μια φίλη μου που έχει πρόβλημα με τα νεύρα της πίνει κάθε βράδυ εκχύλισμα από βαλεριάνα και πολύ τη βοήθησε. Μόνο που εγώ, ρία μου, δεν έχω πρόβλημα με τα νεύρα μου. Πάω να κάνω ένα ντους γιατί πονάει το κεφάλι μου. Πάντως, η βαλεριάνα πραγματικά βοηθάει. Γεια χαρά, παιδιά! Γεια χαρά, ρία, ευχαριστώ πολύ. Τίποτα! Φώτη μου, ηρέμησε το λίγο γιατί είναι που είναι, μην την αποτρελάνουμε. Δεν ήσασταν στο εστιατόριο. Προτιμάω το σπιτικό φαγητό, είναι πιο δυσαρέστητο. Ο Κωνσταντίνος μου, η Ράνια μου. Τι κάνεις? Καλά, εμείς, τι κάνεις, καλά. Μπράβο. Περάστε. Εντάξει, δεν θα σου ξαναπώ τίποτα. Τώρα με κάνεις και σαν εμάς, μας χάλασε το ραντεβού. Τι μας χάλασε το ραντεβού, μωρέ? Χάλια ήταν το ραντεβού. Μας φέρνει στο εστιατόριο μια πιατέλα να με δύο κουτσουλίτσες μέσα. Νουβέλ κουζίν σου, λέει ο άλλος. Άσε που θέλω να το γνωρίσει. Καλούχος είναι, πολύ συμπαθητικός. Καταλαβαίνεις τώρα για να το λέω εγώ αυτό, μόλις από τους λεχρήτες που μου κουβαλάς κατά καιρούς εδώ μέσα. Λοιπόν, άκου να σου πω, αύριο θα σου φέρω το Μιχάλη να με βοηθήσει να διαλέξουμε. Τι να κάνω? Πώς όταν πάμε για τσάντες που δεν ξέρω πια να πάρω? Το ίδιο πράγμα, μωρή, οι τσάντες με τσουκόμενους, σε καλά. Όχι, μωρέ, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Χωρίς κόμενο μπορείς να ζήσεις μια εβδομάδα, αλλά χωρίς τσάντα θα καλυφθώ πάλι στα πράγματά σου. Συγγνώμη, συνήθως όταν πάμε για τσάντες, εγώ σου λέω να πάρεις αυτή και εσύ παίρνεις ακριβώς την αντίθετη. Αυτή είναι η βοήθεια. Συστέτε λειτουργικό νυν. Για αεροδρόμιο έτερος, καλή κέντρο. Ο Μπελούτσι δίνει στον Κοβάσεβιτς. Ο Κοβάσεβιτς στο Λουα Λουα. Κεφαλιά έξοχο πλασέ και γκολ! Γκολ! Είσαι καλά? Ναι. Αφή άλλη τι έβλεπες? Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Παραμίλαγα. Όχι. Το έδαφος αμυντικό.
ευτυχώς μέσω του Ολυμπιακού την παρέμβαση του Γκούμα. Κοντά στη φάση όταν θα θέλει δίνει φάουλ, ο Γκούμα έχει διαφορετική άποψη και ο ρίχος βρίσκει την μπάλα. Είναι καθαρό το μακάρισμα, καταφέρει και την άλλη άποψη. Κότι μου, τι εννοείς η Κατερίνα πιάνει ραδιόφωνο? Ρε φίλε, χθες όλο το βράδυ μετέδιδε το Sport Ball FM. Super Ball FM. Μ' αρέσει που είμαι ο μόνος στην παρέα που κάνει ψυχανάλυση. Μπιλί, δεν κάνω πλάκα. Είναι πολύ τρομακτικό. Ο Sporting πόσο ήρθε? Όχι, δεν ξέρω. Εγώ σηκώθηκα μετά από λίγο και βγήκα έξω. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Καλά, μωρέ, εντάξει, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Παίζει αυτό το εξαρτηματάκι που υπάρχει στον εγκέφαλο και το πειράξαμε για να αλλάξουμε το βιολογικό ρολόι, να το κάψαμε ή να έχει πάθει καμία βραχυκύκλωμα και έχει χαζέψει τελείως. Ναι, γιατί η Κατερίνα πριν ήταν μια χαρά, τι να σου πω. Μπιλή. Λοιπόν, άκου τι θα γίνει. Ο οφθαλμίατρος που πηγαίνω έχει κόλλημα με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ναι. Κάθε φορά που πηγαίνω μου λέει και μια καινούρια θεωρία. Ίσως αυτός μπορεί να μας βοηθήσει, ε. Ωραία. Πάρ' τον ένα τηλέφωνο, κλείσε ένα ραντεβού, γιατί πρέπει να κάναμε μεγάλη μαλακία. Όπα, δεν κάναμε μαλακία. Εσύ την κυνηγάγες με τον προβολέα γύρω-γύρω. Εντάξει, Μπιλή, τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείσε ένα ραντεβού και πάρε με να μου πεις. Οκ. Λοιπόν, αυτό εδώ το βιβλιαράκι έχει όλα τα φυτά που υπάρχουν. Πόσες φορές σας έχω πει ότι δεν θέλω να έρχεστε από τη δουλειά? Πάρα πολλές φορές, αλλά δεν σου δίνουμε καμία σημασία. Παιδιά, όχι σήμερα αυτή τη δουλειά. Σήμερα έχω πάρα πολύ άγχος. Είναι η πρώτη μέρα που ο Φώτης πάει να πάρει τον James White με τη λιμουζίνα. Τι λες, μωρέ, Φώτης είναι στη δουλειά? Αποκλείεται. Αφού έχει αλλάξει την βαρδιά του για να πάρει το White. Ράνιο, ο Φώτης είναι στη δουλειά. Πριν λίγο μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Μη με τρομάζεις, Κατερίνα μου! Φώτη, πες μου ότι είσαι έξω από το σπίτι του White και περιμένεις. Στη δουλειά είμαι. Τι εννοείς τη δουλειά, παιδάκι μου, τι εννοείς τη δουλειά, παιδάκι μου. Πες μου ότι έχει πάει κάποιος να τον πάρει. Έχει πάει κάποιος. Ο Μάκης? Ναι, μου είπε να σου πω ότι η συμφωνία σου είναι κύριος, ήταν το λόγο που τον κρατάει. Μπράβο το αγοράκι μου. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ κοίταξα τα κοστολόγια και η μόνη περίπτωση να συμβεί κάτι είναι αν επενδύσεις σε ένα καινούργιο πρόσωπο. Ξέρω ότι η Κωνσταντακά του είναι το αγαπημένο παιδί του Προέδρου, αλλά αυτή τη στιγμή η απόδοσή της δεν είναι τη δική της φήμης της, όχι. Στις επόμενες απολύσεις είναι το πρώτο όνομα στη λίστα μου. Όχι. Όχι, με στηρίζει και θα λύσει αυτό. Έλα ρε Ράνια, τελείωνα εκεί πέρα. Αγχώνεσαι. Άμα είναι να κάνει κάποια πλακία, ο Μάκης θα την κάνει. Τι μπορεί να κάνεις εσύ? Λοιπόν, κοίτα εδώ πέρα κανένα φυτό. Λοιπόν. Αβελία. Ναι, όχι, περίμενε. Λοιπόν, είναι. Φιλικό, ευδοκιμήμαι σε όλα τα εδάφη και φοβάται την παγωνιά. Φοβάται την παγωνιά? Δεν θα πάρω, παιδιά, εγώ φυτά με ψυχολογικά προβλήματα στο σπίτι μου. Ορίστε, να. Ιαπωνικά σφεντάμια θα πάρεις. Απαιτητικά με το έδαφος. Πρέπει να είναι δροσερό, βαθύ, στραγγερό, όχι ασβεστώδες. Ορίστε, Φώτης θα βγάζει τον ασβέστη από το έδαφος. Τι σκατά πάνε να πει στραγγερό? Αμελάχιο θα πάρεις, αμελάχιο. Καρπί κοκκινοπή, φαγόσιμη το Σεπτέμβριο. Στη δύσκολη ώρα τρως και τον καρπό. Ρε παιδιά, τι περίεργα ονόματα που έχουν αυτά τα φυτά μου. Σαύρη σχέση είναι και τα φυτά. Ίσο μπορεί, λαντάνα. Τι πες μπορεί, γιουνιπέρια. Να σας πω γιουνιπέρια, έλα, ουστ. Πάρτε βιβλιαράκι, πάτε σπίτι να διαβάσετε. Πρέπει να κάνω τηλέφωνο στο White, να δω αν όλα πάνε καλά. Θα πάρω κερατόστιγμα που φυτρώνει σε ομάδες και είναι κατάλληλο για επικάλυψη. Μια χαρά είναι η περιγραφή. Όχι. Τσιτσιπιά θα πάρεις, διότι χρησιμοποιείται και ως ανεμοθράφστης. Φυτρώνεις και τα έξοδα της τέντες. Να το σου πω, από ό,τι κατάλαβα δεν θα φύγετε. Βγάλετε το σκασμό να πάρω τηλέφωνο να μας καταλάβουν. Έλα. Εσύ ακόμα τη θέση της διευθύντριας marketing κυνηγάς? Να πειράζει. Έλεος ρε Ράνια, 2 χρόνια ακούω για αυτή τη θέση. Η Μαρία η άσχημη 6 μήνες πήγε στην Εκομόδα και την κάνανε οικονομική διευθύντρια. Εσύ τι κάνεις 2 χρόνια? Τι κάνεις? Και δεν έχεις καταφέρει τίποτα. Είσαι κρυωμένος? Όχι. Την επόμενη φορά που θα κρυολογήσεις, θέλω να στείλεις κάποιον άλλο στέσου. Ναι. Έλληνας είσαι? Ναι. Πόσο καιρό οδηγείς τη λιμουζίνα?
Ό,τι και να σου λέει αυτός, εσύ θα απαντάς μονολεκτικά. Με ναι και όχι. Ναι. Ρώτησα πόσο καιρό οδηγείς τη λιμουζίνα. Ναι. Θα μου πεις. Όχι. Ναι. Ναι, κύριε White, Κωνσταντακάτω εδώ. Καλημέρα, έχουμε τίποτα? Έχω ετοιμάσει την πρόταση για την Delcorp, να τη στείλω. Όχι, βέβαια, θέλω να την ελέγξω για λάθος πριν φύγει. Δεν έχει κανένα λάθος. Νόμιζα ότι είπατε την επίγον και πρέπει να φύγει πριν τις 10. Όχι τόσο επίγον, ώστε να φύγει χωρίς να τη δω. Α, με συγχωρείτε, αλλά νόμιζα όταν λέτε κάτι, το εννοείτε. Το καλό με τη θέση του διευθυντή δεν είναι μόνο ότι φτιάχνεις εσύ τους κανόνες του παιχνιδιού, είναι και το ότι δεν ισχύουν ποτέ για σένα. Καλημέρα. Α, και σε οπλία τη βουτία, και σε σου είχον το, και βούς αφέσου η βήμα που σε είχα. Α, την πάτησε! Τι έγινε? Μου είπε μια φράση στα γαλλικά, αλλά την έχω τραυμένη τώρα. Άντε, με το τόσο, το πιάλο μια ώρα, με το εντάξει, πώς κάνεις έτσι? Ναι. Έλα ρε Τάσο, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, είμαι στη λιμουζίνα. Εντάξει, στα γρήγορα όμως. Μπίλης Χατζιαντονίου λέγεται. Αν πάρετε προσφορές για εξωτερική τεχνική υποστήριξη στην οργάνωση, έχω ένα φίλο που είναι διάνοιας στους πολιτιστές. Μπίλης Χατζιαντονίου λέγεται. Ναι, θα το έχω υπόψη μου. Στο στρατόπεδο, όταν είχαν παραλύσει τα κομπιούτερ, 100 τεχνικοί ήρθανε, μόνο ο Μπίλης κατάφερε να το φτιάξει. Ναι, σε κλείνω τώρα γιατί είμαι με πελάτη. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ξέρεις κάτι, Μάκη. Μάκη σε είπαμε. Ναι. Βγες στην Εθνική. Θέλω να πάμε μία βόλτα πριν πάω στο γραφείο. Μία μακριά, ωραία βόλτα. Τώρα είναι ντροπή που το κουβαλήσαμε τον Κωνσταντίνο εδώ πέρα. Έλα, μωρά, μετά να περιμένουμε τη Ράνια να τελειώσει τη δουλειά θα ανοιχτώναμε. Μην το σκέφτεσαι, Κατερίνα. Βόλτα ήταν. Είδες την πιενικού λοιπόν του μωρούλη. Λοιπόν, βρείτε τι θέλετε και πάω να φέρω το αμάξι. Ρε Κωνσταντίνε, δεν θα στο λερώσουμε. Έχω στρώσει καλή μέρα. Έλα, ρε Κατερίνα, μην αγχώνεσαι. Κάποια στιγμή θα πάω να πάρουμε και το δικό μου το αμάξι που έχω αφήσει κάπου στη Λαμία. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Το κάνουμε να σε πάω εγώ που δεν θες. Πάμε σαν εκδρομή. Τέλεια. Πάμε μια λίμνη πλαστήρα, τίποτα τέτοιο. Ναι, μόνο να το κανονίσετε σε ζυγό Σαββατοκύριακο, γιατί τα μονάτα έχει ο άλλος. Διακρίνω μια ειρωνία. Τι να σου πω, ρε Λίλα, έτσι που τα έχεις κάνει, τι να σου πω, είναι και δύο πολύ συμπαθητικά παιδιά. Μα δεν έχει κανείς κανένα παράπονο. Ναι, δεν έχουν παράπονο επειδή δεν το ξέρουνε. Δεν ξέρω. Εμένα πάντως είναι η πρώτη φορά που ευχαριστήκα με τόσο πολύ μια σχέση. Αυτή είναι αλλαγή. Με κάνει να μην βαριέμαι κανέναν από τους δύο. Αφού να φανταστείς. Δεν νιώθω καμία, μα καμία επιθυμία να τους απαντήσω. Η μονογαμία είναι πολύ πιο εύκολη όταν την έχεις με δύο άντρες. Κατερίνα. Κατερίνα. Η Ράνια είναι καλύτερη στο τμήμα μου. Ναι, έξυπνη, αποτελεσματική και πολύ πολύ καλό παιδί. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που συμπαθώ στην εταιρεία. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτόμουν, κύριε Πρόεδρε, να την κάνουμε διευθύντρια πωλήσεων. Ναι, αλλά είναι μητέρα και φοβάμαι πως ένα τόσο απαιτητικό πόστο ότι φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Έτσι λέτε κι εσείς. Τότε να κάνουμε την Εύη διευθύντρια. Ναι, συμφωνείτε. Εντάξει, προχωρήστε το θέμα άμεσα. Και αφού η Ράνια δεν θα θέλει, ας κάνουμε την Εύη. Συγγνώμη, κύριε White, η Ράνια θέλει πάρα πολύ να γίνει διευθύντρια. Πώς είπατε? Όχι, συγγνώμη που επεμβαίνω κιόλας, αλλά επειδή τυχαίνει να την γνωρίζω, ξέρω ότι θα ήθελε πάρα πολύ να της δώσετε αυτή τη θέση. Γνωρίζεις τη Ράνια? Ναι. Άκου σύμπτωση. Κύριε Πρόεδρε, από ό,τι φαίνεται θα κάνουμε τη Ράνια διευθύντρια. Ναι. Ναι. Εντάξει, προχωρήστε το άμεσα. Γεια σας. Να την πάρω στο πόδι, χάρη πολύ! Όχι ακόμα. Δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι που γνωρίζω ένα φίλο της Ράνιας. Ξέρεις, είναι πολύ κλειστή στο γραφείο, δεν την πλησιάζει εύκολα. Έτσι είναι γενικά. Είναι λίγο τρομακτική στην αρχή, αλλά άμα αρχίσει να τη γνωρίζει, γοητεύεσαι. Ναι. Για πες μου περισσότερα. Έλα, πες μου γρήγορα, δεν μπορώ να μιλήσω. Μπορείς να μου πεις που έχουν εξαφανιστεί? Δεν ξέρω, τον πήρα και εγώ και δεν απαντάει. Και ο White δεν το σηκώνει. Λες να πήρε διστομάκι να τον θάψει καμία εξοχή? Όχι, Ράνια, εντάξει, ο White μπορεί να είναι αντιπαθητικός, αλλά δεν είναι ο νους της νύχτας, έλα. Και εμείς που το ξέρουμε. Τι έγινε τώρα, ανησυχείς για το Μάκι? Φιλικά! Τέλος πάντων, μπορείς να με πάρεις σε... Έχω ένα ραντεβού τώρα, να τα πούμε μετά. Έγινε, έλα. Συγγνώμη, γιατρέ, μπορείτε να συνεχίσετε.
Η επίφυση ή κονάριο, όπως λεγόταν στα αρχαία ελληνικά, είναι το πιο μυστηριώδες σημείο του εγκεφάλου μας. Για τον Αριστοτέλη ήταν η έδρα της ψυχής. Διαστημικό. Κοίτα να δεις τι μάθαινε κανείς. Σταμάτα, δεν θα σε ξαναπάρουμε μαζί μας. Για τους βουδιστές, εκεί βρίσκεται το τρίτο μάτι. Και εσύ το ξέρεις αυτό? Επειδή είσαι οφθαλμίατρος. Τσάμπα. Λοιπόν, όχι, μισό λεπτό, για πες με εμένα. Δηλαδή για αυτό το τρίτο μάτι έχετε αυτούς τους ειδικούς πινάκες με τα γράμματα και τους αριθμούς που καταλαβαίνετε αν έχουμε μοιοπία? Δηλαδή τι λέτε τώρα, γιατρέ μου? Εγώ προσπαθώντας να ξυπνήσω το βιολογικό της ρολόι της άνοιξα το τρίτο μάτι. Μια χαρά. Καλύτερα να σου βγείτε το τρίτο μάτι παρά το όνομα. Για να μην δώσουμε μεταφυσικές διαστάσεις στο θέμα μας, έτσι, με μια εικόνα για να μπορέσετε να το καταλάβετε. Φανταστείτε ότι ο εγκέφαλός μας είναι το διαστημόπλοιο Enterprise. Η επίφυση λοιπόν είναι το πιλωτήριο. Και ποιος είναι ο Captain Kirk? Εσκάσε ρε την τζάμπα να καταλάβω. Okay. Mr. Spock, over. Η επίφυση ρυθμίζει τη λειτουργία του οργανισμού μας έτσι ώστε να βρισκόμαστε σε πλήρη αρμονία με το σύμπαν γύρω μας. Με την κίνηση του ήλιου, της γης και της σελήνης δημιουργούν τις νύχτες και τις μέρες. Μια απότομη αλλαγή του περιβάλλοντος μας αποσυντονίζει τελείως. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι ο καθένας μας έχει ένα σύρματο που επικοινωνεί με το σύμπαν. Α, μπράβο, ναι. Και της Κατερίνας γιατί πιάνει ραδιόφωνο? Ναι, και πάνω απ' όλα μπορούμε να αλλάξουμε σταθμό. Τζαμπά! Τι, εμένα δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θέλουμε γαρδένιες, τριανταφυλιές και αζαλές. Είστε σίγουρες? Δύσκολα θητά έχετε διαλέξει. Νο, έτσι τα θέλουμε εμείς. Ξέρετε τι, τα πιο απαιτητικά φυτά που έχω είναι πίσω στην αποθήκη. Α, ναι, τι φυτά? Παπαρούνες, σπάνιο είδος, από την Ασία. Θέλουν να ζει συνέχεια από πάνω τους. Ασιατικές παπαρούνες, δεν ωραίο μου ακούγεται. Τέλειο. Πες το στο φίλο σας να φέρει το αυτοκίνητο από πίσω να τα φορτώσουμε. Ναι, 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 ναι. Ομολογώ ότι πρώτη φορά ακούω για συντονισμό επίφυσης με RGNA ραδιοκύματα. Αλλά υποθέτω ότι δεν είναι αδύνατο. Στην Αμερική κάνουν πειράματα με την επίφυση. Τα αποτελέσματα βέβαια δεν μας είναι γνωστά. Ναι, αλλά αυτοί φαντάζομαι έχουν ειδικό εξοπλισμό. Είναι δυνατόν ο Φώτης να του πέτυχε με έναν απλό προβολέα? Μερικές φορές οι ερασιτέχνες μπορεί να ανακαλύψουν πράγματα που οι επιστήμονες πασχίζουν χρόνια για να τα καταφέρουν. Ο Αρχιμίδης, ας πούμε. Ανακάλυψε την άνοση όχι στα εργαστήρια, αλλά μέσα στην πανιέρα του. Ωραία, γιατρέ μου, τώρα πόσα μπορούμε να τη φέρουμε στα φυσιολογικά ή τουλάχιστον στην κατάσταση που ήταν πριν? Πιστεύω ότι σε κατάσταση ύπνωσης μπορεί να καταφέρουμε να την επαναφέρουμε στην αρχική κατάσταση. Θεωρία 304. Ο εγκέφαλος είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Και ο λόγος που ξέρουμε τόσα λεία γι' αυτόν είναι ότι κανείς δεν θέλει να παίζει με τον δικό του. Όλοι προτιμούν να παίζουν με τον άλλον. Γεια σου, Ράνια, τι κάνεις? Καλά. Εσείς? Καλύτερα δεν γίνεται. Μου έστειλες το mail με την πρόταση της Telcorp. Βεβαίως. Περάσαμε στον Ενικό. Τώρα που γνωριστήκαμε καλύτερα, νομίζω ότι ενδείκνυται. Γνωριστήκαμε καλύτερα. Βέβαια. Χαιρετισμούς στο φίλο στο Φώτη. Ναι. Α, και στον Μπίλι. Και στην Κατερίνα. Και μην ξεχάσω τη Λίλα. Συγχαρητήρια, Δεσποινής Διευθυντής. Τι του είπες? Τι του είπες? Σε παρακαλώ, χαμήλωσε τον τόνο σου. Και αν θέλει να ξέρεις, χάρη σε μένα έγινες διευθύντρια. Μάκη, πες μου, τι του είπες τώρα? Είπα, ηρέμησε. Και να σου πω και κάτι. Έχεις κάνει μεγάλο λάθος για το Γουάι. Εκείνος σε λατρεύει. Αυτά μου καταστράφηκα. Δεν το πιστεύω. Του τα πει όλα, έτσι. Τουλάχιστον το μαγνητοφωνάκι το έχεις, το πήρε κι αυτό. Σε καλά, δεν του πα τίποτα για το μαγνητοφωνάκι. Ντράπηκα. Εκείνος πίνει νερό στο όνομά σου και εμείς προσπαθούμε να το κατασκοπεύσουμε. Προσπαθούσαμε, Μάκη μου, άκου να τα καταφέρουμε. Και αν δίνει τον πόλεμο με άδεια καραμπίνα, δεν το κερδίζεις. Λάνια μου, ηρέμησε. Διευθύντρια έχεις γίνει. Τίποτα δεν έγινε, Μάκη μου, σε ψάρευε. Και τώρα το μόνο που θέλω να μου πεις με κάθε λεπτομέρεια τι του είπες, γιατί θέλω να ξέρω πόσα πράγματα ξέρει για τη ζωή μου. Με λίγα λόγια, τον ήπιαμε. Δεν γίνεται, θα της το πω. Πρέπει να μάθω την αλήθεια. Γιατί να μπλέξεις, ρε Φώτη? Θα τσαντιστεί. Και πώς θα το φέρω, ρε Μπίλι? Αντί να πάμε σινεμά, Κατερίνα, να πάμε για μια ύπνωση. Και γιατί να της κάνετε ύπνωση? Τι γιατί να της κάνουμε ύπνωση? Γιατί στον ύπνο της κάνει αναμετάδοση του Champions League. Με συγχωρείς, αλλά άμα κάποιος πείραζε την ευαισθησία του δικού μου δέκτη, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να αναφέρουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ξέρω εγώ ψάχνουν απεγνωσμένα να ξεχωρίσουν σε κάτι. Και εσείς θέλετε να κάνετε την Κατερίνα ή όλους τους άλλους. Τώρα δεν είναι κακό αυτό που λέει, δεν είναι και παράλογο, έτσι.
Όχι, εγώ προσωπικά, παιδιά, μια χαρά θα ήθελα να είμαι ίδιος με τους άλλους. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, πρέπει να το μάθει. Δεν γίνεται. Πρέπει να μάθει την αλήθεια. Αποφασίσει μόνη της. Θα το πω εγώ. Τρέσι, αυτό είναι σίγουρο παπαρούνες. Είναι διαφορετική ποικιλία. Της έφερε, λέει, από την Ασία. Ναι, και από πού βγαίνουν οι παπαρούνες. Δεν ξέρω, ρε Λίλα, αυτό θα μας το πει ο Φώτης. Γι' αυτό δεν το φτιάχνουμε τον κήπο, ε. Καλά, τέλος πάντων, εγώ φεύγω λοιπόν να δω τον Μιχάλη. Βρε Λιλάκι μου, πώς τα καταφέρνεις με δύο άντρες. Εγώ με έναν και εξαντλούμε. Έλα, καρδούλα μου, είναι όλα θέμα προγραμματισμού. Νομίζω ότι το όλο πράγμα θα είχε πάει καλύτερα, αλλά την ώρα που πήγε να τη φιλήσει ο Περιστερόπουλος, του ήρθε ρέψη μου. Αλήθεια. Δεν μπορώ να ακούσω άλλο. Πώς θα πάω εγώ αύριο στη δουλειά μου, μου λες! Κλάιν Μάινερ, Ράνια. Δηλαδή είναι τόσο κακό που το αφεντικό σου ξέρει τώρα λίγο καλύτερα. Πες ότι κάνατε σύσφιξη σχέσεων. Εμείς δεν μάθαμε τίποτα γι' αυτόν. Κι αυτός τα έμαθε όλα! Ρμάκι, τι της ήθελες τόσες διηγήσεις. Λίγο η χαρά που η Ράνια θα γίνει διευθύντρια, λίγο το κρασί. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Τον πότσε ο Τζέιμς Γουάιτ εκεί πέρα και του είπε τη ζωή μου με τον Νίκη με το Σίγμα. Συγχαρητήρια, Μάκη. Τηλεφώνησαν από τη Μοσάντ. Θα σε στρατολογήσουν. Ρανιά, μην τον κάνεις να αισθάνεται πιο άσχημα. Συγγνώμη, Μάκη μου, δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω που σε εμπιστεύτηκα. Τι, δεν τον παρηγόρησα. Εσύ και εσύ όμως. Μάκη! Μάκη, Μάκη! Περίμενε, ρε. Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς είναι η Ράνια τώρα, μην την ξεσυνερίζεσαι. Όχι, ρε Μπίλε, έχει δίκιο. Έκανα λάθος και θα το διορθώσω. Όχι, 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 Μάκη, Μάκη, Μάκη. Προς Θεού, μην το διορθώσεις. Αρκετά έκανε μέχρι τώρα, έτσι. Αλήθεια. Τι έγινε, ξέχασες τα παιδιά σου? Όχι. Τριαντάφυλλα. Και όχι ορτανσίες που έχουν σφαιρικό σχήμα. Και πατήχνοδο το φίλο μου. Έχουν καμιά πέντε και το ξέχασα. Όχι, απλά είχα καιρό να σου φέρω λουλούδια και είπα να... Αγάπη μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και βασικά θέλω να σου πω και κάτι. Αχ, όχι για παιδιά. Όχι για παιδιά, λέει. Εντάξει, απλώς θέλω κι εγώ να σου πω κάτι. Δηλαδή, να σου δείξω θέλω κάτι. Τι? Κι εγώ πήρα λουλούδια. Πού? Όχι, εδώ έξω στο μπαλκόνι, έλα. 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 Πώς έτσι. Έλα. Κοίτα αυτό. Ο κήπος μας. Τι είναι αυτό, Κατερίνα μου? Είναι ασιατικές παπαρούνες. Σ' αρέσουν, ναι. Εντάξει, τώρα δεν είναι πολύ όμορφες, αλλά όταν θα αρχίσουν να ανθίζουν την άνοιξη θα είναι κούκλα. Πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ στην άνοιξη να τις δούμε να ανθίζουν, ρε γαμώτο. Γιατί, Φώτη, πάμε ταξίδι την άνοιξη. Ναι, ναι, κοριτσάκι. Πού πάμε? Κορυδαλό θα πάμε. Θα πούμε για εμπορία ναρκωτικών, Κατερινάκη μου. Αυτά είναι δεντρίλια, φούντα, χασίς. Τέτραϊδρο καναμπινόλι. Τι, μπες μέσα τώρα. Δες το θετικά. Τουλάχιστον έχεις αυτή τη φράση τώρα που σου λέει όλος ο τύπος στα γαλλικά και σε εκνευρίζει και μπορείς να τη δώσεις στο Φώτη να στη μεταφράσει. Να, κάτι να κι αυτό. Ο White θα είναι. Θα παίρνει να ρωτήσει πώς ήταν τα φιλιά με τον Περιστερόπουλο. Α, τελικά πώς ήταν τα... Να ρωτήσεις το Μάκη. Θα στα πει όλα με κάθε λεπτομέρεια. Έλα ρε Φώτη, τηλεπάθεια. Εσένα σκεφτόμουν, πρέπει να έρθεις από εδώ τώρα. Όχι, εσύ πρέπει να έρθεις από εδώ και φέρε και τα μάξι σου. Γιατί? Για το βαπόρι από την Περσία ξεφόρτωσε στο μπαλκόνι μας. Τι έγινε, φεύγεις? Εντελώς και επιγόντως. Κι εγώ έρχομαι να συγνωρίσω τον Μιχάλη. Για, τι γίνεται? Τι γίνεται? Όλα καλά, καλά, τι να σου πω τώρα. Τι έγινε, πού πα? Στου Φώτη, θα έρθει και εσύ μαζί. Γιατί? Γιατί αν πάμε φυλακή, θα πάμε τουλάχιστον όλοι μαζί, παρεούλα. Γιατί δεν πάμε φυλακή, παιδάκι? Γιατί σα άφησα να πάτε μόνο σα στο Βιτόριο, γι' αυτό. Παιδί, καλύτερα φυτά διαλέξαμε. Βεβαίω, ποικιλία καλαμάτα, πρώτη διαλογή, πάμε. Παιδάκι, πού πα? Ο Μιχάλη. Μιχάλη είναι μέσα, κοιτάλα, παιδάκια. Στο πακέτο που λέγεται άνθρωπο, το μυαλό μπαίνει από το εργοστάσιο. Αλλά κανείς δεν μας λέει τι να το κάνουμε. Άλλοι το χρησιμοποιούν ως μέσο επιβολής. Με έχεις βάλει σε μεγάλους πελάτες. Άλλοι δεν το χρησιμοποιούν καθόλου. Άλλοι το δουλεύουν περισσότερο από ό,τι πρέπει. Κι άλλοι προσπαθούν να κρατάνε το μυαλό τους ανοιχτό σε όσα η ζωή στέλνει στο δρόμο τους. Αλλά το κακό με ένα ανοιχτό μυαλό είναι πως ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να πει μέσα. Ξάνθια Ατρόμητος 3-0.
Το μυαλό σίγουρα δεν είναι το πιο ασφαλές παιχνίδι στον κόσμο. Αλλά η ζωή είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν το χρησιμοποιείς. Ρανιά, ψιλοτρέχεις. Τι θες να κάνω, αγάπη μου, έχω να πορπαγκάς μες στα ναρκωτικά. Παιδιά, εγώ έναν κήπο ήθελα μόνο να φτιάξω. Δεν καταλαβαίνω γιατί πήγατε δυο σας. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Ναι, μόνο που δεν συμβαίνει στον καθένα, συμβαίνει μόνο μας εσάς. Ανοησίες. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μαζευτήκαμε και πάμε βολτούλα με το αμάξι. Έχουμε τόσο καιρό να το κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Να διαπράττουμε πιο συχνά ποινικά αδικήματα. Να βγαίνουμε. Παιδιά, τώρα τι θα τα κάνουμε αυτά. Τι να τα κάνουμε, ρε Κατερίνα. Ή θα πάμε σε ένα βουνό να τα ξεφορτωθούμε, ή θα τα καταπιούμε. Παιδιά, πάντως εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι κάνουν αυτά τα πράγματα. Κάθονται και καίνε τα κεφαλικά τους κύτταρα για τεχνητή χαρά. Ενώ θα μπορούσαν να κάνουν σεξ που είναι αληθινό, είναι τσάμπα και έχεις πραγματικό λόγο να είσαι χαρούμενος. Και ρωτώ, γιατί δεν τα πήγατε στην αστυνομία? Και τι να πούμε, μωρέ, στην αστυνομία. Εγώ, ο Λαγουδάκης και η γυναίκα μου από εδώ, η κυρία Κουκουτσάκη, προφανώς είμαστε από την Κρήτη. Άντε τώρα να βγάλεις εσύ από το μυαλό του μπάτσου ότι δεν είμαστε από τα Ζωνιανά που ήρθαμε στην Αθήνα να πουλήσουμε ναρκωτικά. Και ρε Σιράγια, αν με ρωτάγανε εμένα που τα βρήκαμε, τι θα τους έλεγα? Την αλήθεια! Ναι, και μετά να μας κυνηγάγανε οι συμμορίτες. Λοιπόν, δύο είναι οι λύσεις. Ή θα πάμε σε ένα βουνό να τα ξεφορτωθούμε, ή θα τα καταπιούμε. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Εγώ θα πήγαινα στην αστυνομία! Παιδιά, δεν το ξέρω. Αμάνε ρε Ράνια, με αυτή τη λέξη, αφού σε γρουσούζα και το ξέρεις. Παναγία μου, Χριστέ μου, θα πάω μισόβια. Κάθε φορά που λέει τη λέξη αυτή εμφανίζονται και εσύ εκεί επιμένεις να τη λες. Τι κάνω, μωρέ. Σταμάτα, τι να κάνεις. Τι κάνω, μωρέ, κι αν ανοίξουν το πορπαγκάζ, τι θα κάνουμε. Ωραία, μια κλίση θα μας κόψουνε, γιατί να ανοίξουνε το πορπαγκάζ. Τι φωνάζεις, ρε Φώτησε, παρακαλώ. Προσπαθήστε να φανείτε αθώοι. Ναι, και πώς θα φανούμε αθώοι? Σκάστε πίσω, μη βγείτε από τα μάξι. Τελεία. Ψυχραιμία. Παγιά μου! Λες και έχουμε βγει βόλτα με τους γονείς μας είναι. Καλησπέρα σας. Άδεια και δίπλωμα. Εδώ τα έχουμε, τρέχαμε. 120. 120 είναι πολύ? Α, είναι πολύ. Γιατί βγήκατε από τα μάξι? Πιαστήκαμε, Ράνια, μέσα. Γεια σας, όργανο. Υπάρχει κάποιος έτσι τρόπος να γλιτώσουμε την κλίση? Όχι. Αλλά δεν πειράζει, Λίλα. Μόνο τον άνθρωπο να μας γράψει μια κλίση, θα φεύγουμε κι εμείς σιγά-σιγά. Βιάζεστε? Τι! Καλή, δεν είμαστε καλά που βιαζόμαστε. Με το πάστο δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Τι έλεγε, ξεχάστε. Μην πεις ότι αυτός είναι ο... James White. Καλησπέρα. Καλήνύχτα σας. Καληνύχτα. Παναγία μου, τι ήταν αυτό που πήγαμε να πάθουμε? Και εσύ μόλις ήταν ανάγκη να την πέσω στο αστυνομικό? Ναι, δεν μ' άρεσε, αλλά αν μ' άφηνες ότι την πέσω, δεν περιμέναμε 100 χρόνια για την κλίση. Παιδιά μας ακολουθεί. Τι λέτε, παιδάκι μου? Έλα ρε παιδιά, ηρεμήστε. Μπορεί να πηγαίνουμε στην ίδια κατεύθυνση. Άλλαξε λωρίδα. Τι άλλαξε λωρίδα? Παιδιά, αλλάζει κι αυτός λωρίδα. Μαγεία μας ακολουθεί. Του φανήκαμε ήδη. Θα πάω σπίτι. Τι, γιατί να πάμε σπίτι? Τι να πάμε, πάμε παρέα στο βουνό να μας βοηθήσει να ξεφορτώσουμε τις λάσπες. Ράνια, μια χαρά ευγενικό παιδί φάνηκε. Πάμε σπίτι. Ρε παιδί, μάμα του πούμε την αλήθεια, μπορεί και να μας πιστέψει. Γιατί ρε παιδιά? Πες σπίτι. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα να κάτσει κάτω όλη νύχτα. Τσεκάρουμε από το μπαλκόνι. Με το που φύγει την ξανακάνουμε. Δεν ψάσα. Άλια. Πήγα να ποτήρι νερό και μου λες. Ωραία ήταν. Σαν περιπέτεια. Να σου πω, μη σ' ακούσουν οι άλλοι, θα αρχίσουν τις φωνές. Τι κάνει ο James White στην κουζίνα μου? Ο Μάκης τον έφερε. Γιατί, Μάκη? Για να σου ζητήσει συγγνώμη. Μιχάλη μου, τι κάνεις? Συγγνώμη, σου άφησε να περιμένεις. Δεν πειράζει. Πες το τάβλι με το φίλο σου. Απλώς, ρε Φώτη, ήθελα να ξεκινήσω κάτι που θα το κάναμε μαζί. Εμπόριο ναρκωτικών. Για τον κήπο μιλούσα. Τα ναρκωτικά ήταν ατύχημα. Λες να είμαι αστυνομικός? Γεια σου, Κατερίνα. I'm gonna make it bend your neck. Say a prayer but let the good times roll. In case God doesn't show. Let the good times roll. And I won't hold these words to make things right. But it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think?